Ναι, φτάνουμε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχωρούμε την Τρίτη. Σίγουρα το Μαυροβούνιο είναι μια πρόκληση για την Κύπρο. Είναι μια κατηγορία, όπως όλοι ξέρουμε, πιο πάνω από τα περσινά δεδομένα της Under 16. Θεωρώ ότι η προετοιμασία ήταν αρκετά καλή. Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Νομίζω ότι δεν ήταν εμπόδιο για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Θεωρώ ότι φτάνοντας στο Μαυροβούνιο θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και τα κορίτσια θα έχουν μια πολύ καλή εμπειρία για αυτήν την πιο πάνω κατηγορία και μια πρόκληση στο να προχωρήσουν και να βελτιώνονται καθημερινά. Αν ονομαστικά πούμε τις χώρες, σίγουρα υπερτερούμε μόνο και μόνο από πληθυσμό. Άρα τις χώρες τις βλέπουμε καθαρά μπασκετικά, παιχνίδι με παιχνίδι, προετοιμαζόμαστε για το Μαυροβούνιο, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το Μαυροβούνιο, δεν το κρύβω αυτό, και βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα μετρήσουμε τις δυνατότητες μας και θεωρώ ότι είμαστε η ομάδα που αν φτάσουμε στη νίκη με μεγάλη προσπάθεια, που θα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ, είναι αυτό που έχω πει στις κοπέλες από την πρώτη στιγμή, ότι πάμε για την έκπληξη. Σίγουρα, αν μιλάμε για την Ομοσπονδία, την Κυπριακή του μπάσκετ, μιλάμε καθαρά για μπασκετική. Αλλά μέσα από αυτό, σίγουρα υπάρχει το παιδαγωγικό κομμάτι, γιατί καλούνται τα παιδιά μιας μικρής χώρας, ουσιαστικά με μικρή γκάμα και αριθμών αθλητριών, να ανταγωνιστούν ομάδες οι οποίες υπερτερούν. Αυτό, ναι, σίγουρα είναι μια πρόκληση και μια περισσότερη προσπάθεια για να φέρουμε όσο καλύτερα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω και τις 20 αθλήτριες που έτυχε να γνωρίσω, να συνεργαστούν μαζί μου. Ήταν και 20 πραγματικοί καλοί χαρακτήρες, παιδιά τα οποία σε κοιτάνε στα μάτια, ακούν και προσπαθούν. Αυτόν μετράει περισσότερα από όλα τα προηγούμενα που έχουμε αναφέρει. Οπότε θα ευχηθώ και σε αυτές τις 12 που θα έχω μαζί μου, αλλά και στις υπόλοιπες που αποχωρήσαν. Πάνω απ' όλα υγεία, το μπάσκετ δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε κάθε χρόνο.